Μετά τη φούσκα με το καλάθι του φτωχού, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζει να φέρει το Food Pass, το οποίο θα χορηγηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2023 με λιγότερους ωστόσο δικαιούχους. Πρώτη στο παράγοντα λοιπόν για τη χορήγηση του νέου έκτακτου επιδόματος θα παίξει η οικογενειακή κατάσταση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του πληθωρισμού αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες τους, προγραμματίζει με το νέο έτος να προχωρήσει στην έκδοση ενός food pass, που θα λειτουργεί όπως το fuel pass. Όμως σε αντίθεση με τα πρόσφατα έκτακτα επιδόματα, το συγκεκριμένο θα δοθεί με πολύ αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το βασικό σενάριο αυτή τη στιγμή θέλει να προσμετράτε το ύψο του ετήσιου εισοδήματο, με προτεραιότητα στι οικογένειε με παιδιά. Το ύψο τη επιδότηση θα ξεκινά από 100 ευρώ, ενώ θα ισχύσουν προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, που μπορεί να φτάσουν το ποσό έω και τα 200 ευρώ ή και παραπάνω. Σημειώνεται πω το ποσό θα πιστωθεί εφάπαξ ή θα μπαίνει σε μηνιαίε δόσει. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικέ αποφάσει θα ληφθούν στι αρχέ του νέου έτου, καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρέχον πληθωρισμό.